Κύριε Πρόεδρε, να μπούμε στα θέματα της καθημερινότητας λίγο πιο ευρύτερα. Με την πανδημία, πότε τελειώνουμε? Θα είμαστε κλειστοί τις απόκριες για να σώσουμε το Πάσχα? Από διάφορους. Είναι λίγο απλοϊκή αυτή η ανάλυση. Ναι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την πανδημία. Δεν έχουμε τελειώσει. Όχι. Μάλιστα. Αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο διότι έχουμε μια αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο διότι έχουμε μια αποκλιμάκωση των διασωληνωμένων. Ναι. Έχουμε αρκετούς θανάτους δυστυχώς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από τους θανάτους οι οποίοι αναφέρονται είναι θάνατοι ασθενών οι οποίοι πεθαίνουν ενδεχομένως από άλλες αιτίες με COVID, όχι από COVID. Προσέξτε αυτή τη διάκριση, γιατί εμείς ήμασταν πάντα οι πιο αυστηροί στην Ευρώπη στο πώς καταγράφαμε τους θανάτους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει. Αυτή είναι η καταγραφή των θανάτων. Έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν το κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες όμως με τον ίδιο τρόπο. Αξίζει να τονιστεί αυτό, γιατί οι συγκρίσεις μερικές φορές δεν είναι απολύτως δικαιολογημένες. Έχουμε φτάσει στο 84% των ενηλίκων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Έχουμε 300.000 συμπολίτες μας οι οποίοι κάναν τις δύο δόσεις, αλλά δεν έχουν κάνει την τρίτη. Ναι. Τους ζητώ να πάνε να κάνουν την ανανεστική δόση. Έχουν ήδη χάσει τα προνόμια του πιστοποιητικού. Δεν πιστεύω ότι το κάνανε από αμέλεια, κατά πάσα πιθανότητα δεν πήγαν να εμβολιαστούν, και θα εξακολουθώ να ενθαρρύνω και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Ακόμα τώρα έχουμε και ένα καινούριο εμβόλιο με άλλη τεχνολογία, το οποίο θα θέσουμε στη διάθεση των πολιτών για όσους μπορεί να έχουν, αδικαιολόγητο τελείως κατά την άποψή μου, κάποιο φόβο για τα υφιστάμενα εμβόλια. Αλλά και σήμερα που μιλάμε, κύριε Αυτιά, οι συμπολίτες μας οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους είναι ηλικιωμένοι, κατά κανόνα ανεμβολίαστε. Τελικό άνοιγμα αγοράς πότε βλέπετε? Καταρχάς, θα πηγαίνουμε ως προς τα ανοίγματα από το καλό στο καλύτερο. Σταδιακά. Για να απαντήσω. Σταδιακά, με προσοχή. Ακούμε πάντα τις επιταγές των ειδικών. Άμα με ρωτάτε εάν το Πάσχα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, ναι, το Πάσχα εκτιμώ τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και βέβαια δεν μας ενδιαφέρει μόνο το Πάσχα. Φέτος η τουριστική περίοδος θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ναι. Θα ξεκινήσει, πιστεύω, από το Μάρτιο πολύ δυναμικά. Εκτιμούμε πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια εξαιρετική τουριστική χρονιά. Όλες οι ενδείξεις αυτό καταδεικνύουν αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το κάναμε και το 20 και το 21, να στείλουμε σαφή μήνυματα στους επισκέπτες οι οποίοι προτιμούν να έρθουν στην Ελλάδα, ότι θα έρθουν, θα βρουν μια χώρα ασφαλή με συγκεκριμένους κανόνες, και είμαι βέβαιος ότι φέτος θα είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί και ο τουρισμός μας θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Θα έχουμε πολύ περισσότερους επισκέπτες από ό,τι είχαμε πέρυσι, όπου και πέρυσι ξεπεράσαμε κατά πολύ και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Και θα έχουμε και πολλά πολεμοφόδια για το χειμώνα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας φέρει ο χειμώνας. Ο τουρισμός είναι, εσείς το ξέρετε καλά, μεγάλος αιμοδότης της οικονομίας, του προϋπολογισμού και του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών. Κύριε Πρόεδρε, είστε φίλαθλος. Βεβαίως. Θα το βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο με όσα ζούμε στα γήπεδα? Μακριά από μένα αυτή η φράση, γιατί είναι τόσο πολύ φορεμένη. Είναι φορεμένη η φράση. Λοιπόν, και τα έχουμε ακούσει τόσες φορές. Άρα... Θα σας πω ότι ανατρίχιασα. Σοκαρίστηκα, όπως και όλοι οι Έλληνες, από αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εάν δεν λύσουμε το θέμα της βίας τώρα, ναι, δεν θα το λύσουμε ποτέ. Πώς? Θα σας πω πώς. Καταρχάς, βλέπετε ότι μιλάμε λίγο και πιστεύω ότι κάνουμε αρκετά. Ναι. Ήδη το γεγονός ότι η αστυνομία συνέλαβε και τους 11 φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς φαίνεται με δεμένες δικογραφίες, ναι, είναι μια πρώτη επιτυχία. Αλλά προφανώς αυτό δεν αρκεί. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν πολύ συγκεκριμένες εξαγγελίες από τα συναρμόδια υπουργεία. Θα αυστηρύνουμε κι άλλο και έχουμε δυνατότητες στο νομικό πλαίσιο για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα βίας, κυρίως να μην καταφεύγουν. Όπως... Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ εύκολες αναστολές στις ποινές οι οποίες δίνονται. Αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Δηλαδή, όποιος συλλαμβάνεται για επεισόδια μέσα. Προτιμώ κάποιος να μην παίρνει αναστολή και να μπαίνει για λίγο μέσα, παρά, ναι, να παίρνει αναστολή, να είναι έξω και να κάνει τα ίδια. Λοιπόν, αλλά αυτό αφορά ένα κομμάτι της αθλητικής βίας. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Οι ΠΑΕ δεν είναι αμέτοχες των ευθυνών τους σε αυτό το οποίο συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη από το 2019 υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχει αυστηρύνει, ναι, αλλά πάρα πολλές λέσχες, το είδαμε, φιλάθλων λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Μάλιστα. Αυτό θα αλλάξει.
Θα κάνουμε παρεμβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη, το θεωρώ απολύτως λογικό, στις θύρες των οργανωμένων οπαδών να μπορεί να μπαίνει κανείς μόνο με διαρκείας εισιτήριο. Μόνο με διαρκείας. Μόνο με διαρκείας. Βεβαίως, μόνο με διαρκείας. Να ξέρουμε ποιος είναι. Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ήδη τα ονομαστικά εισιτήρια υπάρχουν. Τώρα τι μένει κατά το πόσο όλα αυτά τα οποία λέμε τηρούνται και με σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Δεν θέλω να προεξοφλήσω. Θα έχει ευθύνη η ΠΑΕ, δηλαδή, αν γίνει κάτι. Οι ΠΑΕ έχουν ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ποδόσφαιρο. Ότι με αυτά τα οποία συμβαίνουν και μέσα από αυτόν τον. Τολμώ να πω συγγνώμη για την έκφραση. Βλακώδη ανταγωνισμό μερικές φορές. Και σε επίπεδο διοικήσεων, πριονίζουμε τελικά το κλαδί του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά. Απαξιώνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα στρέφονται σε άλλα αθλήματα και βέβαια όταν απαξιώνεται το προϊόν, απαξιώνονται και τα έσοδα. Λοιπόν, έχουν γίνει βήματα σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Και βέβαια, όπως βλέπετε, η αστυνομία πια παρεμβαίνει σε πολλές λέσχες. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Υπάρχουν σήμερα λέσχες, υπάρχει πλαίσιο για τους συλλόγους οι οποίοι λειτουργούν και τις λέσχες που λειτουργούν νόμιμα. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, θα το εφαρμόσουμε. Δεν θέλω να πω όμως πολλά. Άρα, δεν θέλω να πω πολλά γιατί σέβομαι πάνω απ' όλα. Θα περιμένω από τον κύριο Θεοδωρικάκο να σέβομαι, το σέβομαι και τον κύριο Αβγενά και τον κύριο Τσιάρα. Μάλιστα. Σέβομαι τον πόνο και την. Μιλήσατε με τον κύριο Τσιάρα, με τους γονείς του παιδιού. Σέβομαι τον πόνο αλλά και την. Και το θάρρος ψυχής που έδειξαν οι γονείς του Άλκη, λέγοντας ότι μέσα σε αυτή την τραγωδία, ας είναι αυτό μια ευκαιρία να κάνουμε επιτέλους αυτό που περιμένει όλη η ελληνική κοινωνία. Και αν κάποιοι λίγοι χούλιγκαν είναι στα κάγκελα, ξύδι. Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτοί οι Έλληνες φύλαθλοι. Το 90% των ανθρώπων, εγώ θέλω την εικόνα του γηπέδου να είναι η εικόνα που βλέπω στο εξωτερικό. Όχι μόνο στη Βρετανία. Αυτό που σε ένα βαθμό και σε πολλές κερκίδες εκτός από εκεί που γίνονται ψωή γίνεται ήδη. Κορδευόμαστε. Δεν είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί που ήταν πριν από 10 χρόνια. Έχουν γίνει βήματα σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά τώρα θα γίνουν. Και να μπορεί να πάρει το παιδί του και να πάει στο γήπεδο ο πατέρας και λοιπά και ούτω καθεξής και ο αθλητισμός του ποδόσφαιρου να είναι ένα ευγενές άθλημα. Και μετά πολλές άλλες δράσεις γύρω από την. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα βίας στην εφηβεία. Ναι. Αρχίζουμε και έχουμε φαινόμενα πιο οργανωμένων συμμοριών που μπορεί να σχετίζονται, μπορεί να μην σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Ένα πιο σύνθετο φαινόμενο. Είμαστε καλύτερα από ό,τι άλλες χώρες, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ να έχουμε τέτοια φαινόμενα στην πατρίδα μας. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους.